Και πάμε στην Αλεξία Τασούλη. Είδαμε πλάνα πολύ μικρής διάρκειας, μάλλον αμήχανα. Να δούμε τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για αυτή τη συνάντηση, Αλεξία. Καλησπέρα σας λοιπόν από τη Σύνοδο του ΟΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε και ασφαλώς αυτό που μένει από τις διμερείς συνεντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός ήταν η συνάντηση. Οι δύο εικόνες είναι η συνάντηση που είχε κατηδίαν με τον πρόεδρο της Τουρκίας, η οποία Νίκη πρέπει να σου πω σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής ήταν μεν μέρη, αλλά παρόντες ήταν ο κύριος Καλίνη και η κυρία Σουρανή. Και αυτό διότι όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λεπτά, ο κύριος Καλίνη, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ζήτησε ο ίδιος να κάνει τον μεταφραστή. Επομένως, λοιπόν, αφού ο κύριος Καλίνη θα ήταν μέσα κάνοντας τον μεταφραστή, έτσι και ο κύριος Μητσοτάκης είπε στην κυρία Σουρανή, τη διευθύντρια του διπλωματικού του γραφείου, να είναι και εκείνη παρούσα στην συνάντηση. Η συνάντηση κράτησε 50 λεπτά και από την πρώτη πληροφόρηση που έχουμε, τρία μηνύματα προκύπτουν. Πρώτον, ότι έγινε σε θετικό κλίμα, ότι έσπασε ο πάγος, όπως μας λένε οι κυβερνητικές πηγές, ότι συμφώνησαν να αφήσουν πίσω την ένταση του 2020 και ο κύριος Μητσοτάκης είπε μέσα στην συνάντηση στον κύριο Ερντογκάν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και φαίνεται να έγινε κουβέντα και για το προσφυγικό, όπου ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να εκτιμά ότι υπάρχει κάποιο πεδίο συνεννόησης. Να σου πω ότι αναμένουμε και την επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για να δούμε και τις εκτιμήσεις από εδώ και πέρα για την πορεία των Έλληνο-Τουρκικών. Κρατούμε ότι στην αρχή της συνάντησης, όπως βλέπετε και στα πλάνα, η συνάντηση είχε αμηχανία. Δεν έκαναν χειραψία οι δύο άντρες. Δεν έκαναν καν το εθιμοτυπικό της νέας χειραψίας, ας το πούμε, που επιβάλλει η πανδημία. Είναι αμήχανη η εικόνα, μιλά από μόνη της. Νομίζω το αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές μας από τα πλάνα. Δεν μιλούσαν καθόλου μπροστά στις κάμερες. 43 δευτερόλεπτα ήταν όλο και όλο το στιγμιότυπο που κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα. Ωστόσο, το γεγονός ότι έμειναν 50 λεπτά μέσα και στη συνέχεια από την κυβέρνηση μαθαίνουμε ότι έσπασε ο πάγος, ότι ήταν ένα καλό κλίμα. Μένει να φανεί βεβαίως στη συνέχεια Νίκη, μένει να το δούμε και στην πράξη, διότι στη διπλωματία είναι καλά τα λόγια. Να δούμε όμως πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.